ήταν μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή το συζητούσαμε καιρό τώρα να διοργανώσουμε, είχαμε κάνει και πέρυσι παρόμοιες εκδηλώσεις σαν Ένωση Γονέων σε διάφορα σχολεία. Αυτό έτυχε τώρα δυστυχώς και η συγκυρία με το περιστατικό που είχαμε πριν κάποιες μέρες με τα δύο τα κορίτσια τα οποία βρεθήκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στις τουαλέτες του γυμνασίου. Οπότε το κανονίσαμε και το κάνουμε αυτή την διάσταση. Γενικότερα πάντως, κύριε Δουλουφάκη, αυτά τα περί εξαρτήσεων δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά μπορώ να κάνω την αναφορά αυτή ωστόσο, γιατί όποιος θέλει μπορεί να το βρει και μας ακούει. Επίσης να τον καλημερίσω, να μην τον αφήνουμε εκεί μόνο του. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά και ο Βασίλης Κούδας, ο ψυχίατρος, διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κύριε Κούδα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά να είστε, ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση και ήδη ξεκίνησε να δίνει τα πρώτα στοιχεία, να λέει τις πρώτες κουβέντες ο κύριος Δουλουφάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης. Θυμάμαι λοιπόν από την εκπομπή που μπορείτε να τη βρει κάποιος και μέσω του διαδικτύου, του Μάνου του Δασκαλάκη, ώρα εχμής στην Κρήτη TV, αναφορικά με το τι γίνεται με τις εξαρτήσεις και τα παιδιά μας, και πραγματικά στοιχεία που δόθηκαν από το ΚΕΘΕΑ, και πραγματικά νομίζω ότι κάποιος ακούγοντας όλα αυτά τα στοιχεία μόνο να ανησυχεί πρέπει. Ναι, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε σαν Ένωση Γονέων δεν έχουμε κάποια καταγγελία απευθείας όσο αφορά, ας πούμε, περιστατικά χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Παρ' όλα αυτά, η ενημέρωση που έχουμε όντως από το ΚΕΘΕΑ είναι εξαιρετικά ανησυχητική, κύριε Βαλγεράκη. Υπάρχει κατακόρυφη αύξηση των εξαρτήσεων τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο σε ναρκωτικές ουσίες. Έτσι, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση και στο διαδίκτυο, αλλά και σε τζόγο. Mm-hmm. Ανάμεσα σε μικρές ηλικίες εφηβικές. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και φυσικό επακόλουθο της κατάστασης της οποίας βιώνουν οι έφηβοι, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Ναι, παιδιά από τα 13 που έχουν μπει μέσα σε αυτόν τον αγώνα και αντί να χαίρονται ενδεχόμενα εφηβεία και παιδικότητα, έχουν γίνει εξαιτίας των πολλών προβλημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, έχουν γίνει μικρομέγαλα, θα έλεγε κάποιος, και μπαίνουν από πολύ νωρίς σε όλες αυτές τις ευθύνες που βάζουμε τα παιδιά μας. Δεν έχετε άδικο. Εκεί. Ακριβώς όπως το είπατε, έχουμε φορτώσει στα παιδιά μας τόσο μεγάλες ευθύνες. Να μιλήσω λίγο και για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο προσιτό και ό,τι πιο εύκολο και όμορφο για μια παιδική και εφηβική ηλικία. Είναι ένα σύστημα το οποίο προάγει τον ανταγωνισμό, την αριστεία, μάθημα μέσα σε σχολεία τα οποία σίγουρα φιλικά δεν είναι, το αντίθετο. Και σύν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά, θα μας πει και περισσότερο ο κύριος Κούδας που είναι και πιο ειδικός, τα παιδιά βίωσαν μια πανδημία η οποία τους άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια από την κοινωνία και από το κράτος, το κεντρικό κράτος, όσο αφορά τους εφήβους. Μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η οικογένεια, εμείς δηλαδή οι γονείς, δουλεύουμε πολύ περισσότερες ώρες σε σχέση με παλιότερα, και για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε οικονομικά και η εντατικοποίηση της δουλειάς, η οποία είναι τρομερή τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά μεγαλούν ουσιαστικά μόνα τους, με πολύ στρες. Το ίντερνετ έχει δώσει ένα μεγάλο, ένα πολύ αρνητικό κομμάτι μέσα σε όλο αυτό, στην αποξένωση των παιδιών, στην προαγωγή της βίας γενικά. Και αυτό όλο το περιβάλλον, να μιλήσω, ας πούμε, σίγουρα και για το περιβάλλον της ακρίβειας, της έντασης που βλέπουμε, το κοινωνικό, τα παιδιά βιώνουν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο την ανησυχία που βλέπουν, ας πούμε, στο διεθνές επίπεδο, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος είναι κοντά μας, με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη. Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό, αν το βάλουμε τώρα σε μια ψυχή, σε μια εφηβική, παιδική, νεανική ψυχή, η οποία έχει τις ευαισθησίες, έχει την ένταση, έχει αυτή την αλλαγή που βιώνει, με τον τρόπο που τη βιώνει ένα παιδί, το μείγμα είναι εκρηκτικό. Mm. Άρα είναι φυσικό επακόλουθο όλο αυτό που μας λέει το ΚΕΘΕΑ,
και εμείς θα πρέπει να πιέσουμε και να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο να βρεθεί μια λύση και μια βοήθεια προς αυτά τα παιδιά. Είναι πολλά αυτά που αντέχουν τα παιδιά τελικά, κύριε Βασιλικούδα, και με όλες τις παραμέτρους έτσι όπως τα έθεσε ο κύριος Δουλουφάκης, οικογένεια, σχολεία, κοινωνία, εργασία, με κακή χρήση διαδικτύου, πόλεμοι. Νομίζω θα συμφωνήσω, έτσι ακριβώς είναι, και τα παιδιά μας είναι κομμάτι του εαυτού μας, της κοινωνίας μας, και προφανώς δέχονται και με πολύ πιο ευαίσθητες αντένες όλα αυτά τα ερεθίσματα από την κοινωνία, όπου όλοι μας, δηλαδή εγώ δεν νομίζω και ούτε έχω βρει σήμερα άνθρωπο να είναι ευχαριστημένος με την παρούσα κατάσταση, είτε αυτό είναι σε κοινωνικό, είτε είναι σε πολιτικό, είτε είναι σε οικονομικό, είτε είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο. Προφανώς λοιπόν τα παιδιά που είναι ευαίσθητοι δέκτες αυτών των ερεθισμάτων, και που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν την ίδια δυνατότητα επεξεργασίας όπως ένας ενήλικας, είναι πολύ πιο εύκολο να ψάξουν να βρούνε λύσεις, εντός εισαγωγικών εννοώ λύσεις, σε εξαρτησιογόνες συμπεριφορές, είτε είναι αυτές ουσίες όπως είπε και ο κ. Δουλουφάκης πριν, είτε είναι άλλου είδους ερεθίσματα, τα οποία στην ουσία τι προσπαθούν να υποκαταστήσουν, αν επιτυχώς βέβαια, να υποκαταστήσουν μια ξεχνιασιά και μια φυγή από μια δύσκολη πραγματικότητα και μια δύσκολη καθημερινότητα. Ξέρετε, αυτό εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί, κυρία Δουλγεράκη, από επιστήμονες ειδικούς, και βέβαια η κοινωνία προφανώς, έτσι, με έναν τραγικό και ειρωνικό τρόπο, κάνει ό,τι μπορεί για να χειροτερέψει, να επιδεινώσει αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή έχουμε αφήσει τα παιδιά να βρουν μόνο τους, λέμε κοντολογείς, την άκρη με τη δική τους τη ζωή και να προασπίσουν τη δική τους τη ζωή, παρά το γεγονός ότι περνάνε αυτή την πολύ δύσκολη φάση της εφηβείας. Αυτό λέμε, εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος, ότι τα παιδιά μόνα τους, και αυτά θα ευθύνονται, αυτά θα δείχνουμε στο τέλος, ότι θα πρέπει να προασπίσουν τα δικά τους τα συμφέροντα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, ειδικά ας πούμε να μιλήσουμε με την ελληνική κοινωνία, ότι τα αφήνουμε μόνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα... Μα στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν όλα αυτά, δεν είναι εξωγήινο. Υπάρχουν. Υπάρχει η προσπάθεια της οικογένειας, των γονιών, του περιβάλλοντος πολλές φορές. Απλά πολλές φορές και αυτή η προσπάθεια είναι σε λάθος κατεύθυνση, γιατί οι γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν, είναι με τρόπους που δεν έχουμε το επιτέλεσμα που θα θέλαμε, δηλαδή να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, και πολλές φορές προφανώς δεν είναι αρκετό. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που θα οδηγήσουν ένα παιδί στην εξάρτηση, και επίσης πάρα πολλοί παράγοντες που δεν θα το προστατεύσουν. Δηλαδή είναι ένας διαρκής πόλεμος, να το πούμε έτσι, ανάμεσα στο να ποιος θα επιβληθεί, ποιος θα καταφέρει να κερδίσει το μυαλό ενός εφήβου, ώστε το παιδί αυτό να προστατευτεί. Και γιατί οι πειρασμοί θα υπάρχουν. Στην κοινωνία που ζούμε είναι μια, όπως είπαμε και πριν, μια απάνθρωπη κοινωνία, η οποία προκειμένου να κερδίσει, ενώ να κερδίσει χρήματα κάποιος, όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν θα διστάσει να πουλήσει ναρκωτικά, να πουλήσει αλκοόλ σε νεαρά, σε ωραία. Μιλάμε για μια... πρέπει να τα προστατέψουμε. Μιλάμε για μια τέλεια δυσλειτουργία. Με συγχωρείτε τώρα, λίγο μονότερμα παίρνω με τον κύριο Κούδα, κύριε Δουλουφάκη, αλλά μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέει, αυτά τα οποία λέει. Εάν λοιπόν πούμε ότι, που λέμε, ότι είμαστε σε μια απάνθρωπη κοινωνία, βιώνουμε ή ζούμε σε μια απάνθρωπη κοινωνία, ότι αυτές οι δυσλειτουργίες και η παράνοια αίσθηση είναι δεδομένες, αλλά με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που έθεσε πριν από λίγο ο κύριος Δουλουφάκης, δηλαδή οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, εργασία, κακή χρήση του διαδικτύου, εάν κάποιος σας ρωτούσε και σας ρωτάω εγώ στην παρούσα φάση ή εν προκειμένου, κύριε Κούδα, από πού είναι το σωστό να ξεκινήσει κάποιος ιεραρχώντας θέματα και προβλήματα τέτοιου είδους που μπορεί να αντιμετωπίζει μέσα στο σπίτι του? Πώς η ιεραρχία αυτή πάει, σε τίτλους σας παρακαλώ πάρα πολύ, ιεραρχικά, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το πιο ριζικό, το πιο αποτελεσματικό θα ήταν να
η αλλαγή του κοινωνικού πλαισίου, η αλλαγή της κοινωνίας. Γιατί η αλλαγή της κοινωνίας σημαίνει ότι αλλάζει και η οικογένεια, σημαίνει ότι αλλάζει το σχολείο, σημαίνει όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπατε πριν και είπε και ο φίλος μου Δημήτρης. Επειδή όμως αυτό είναι το πιο δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, και το πιο μακροχρόνιο, το δεύτερο επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε βάση και δίνουν και τα προγράμματα, τα επιτυχημένα προγράμματα απεξάρτησης, είναι η οικογένεια και το περιβάλλον στο οποίο οι έφηβοι μας μεγαλώνουν. Δηλαδή η οικογένεια και το σχολείο. Και εκεί πρέπει να γίνονται και οι παρεμβάσεις που έχουμε τη δυνατότητα ακόμα να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί. Και προφανώς και αυτή η εκδήλωση, την οποία πολύ σωστά προσπαθεί και πολλές φορές έχει οργανώσει ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμών στο Ηράκλειο, εκεί στοχεύει. Δηλαδή το πώς θα ευαισθητοποιήσει τους γονείς και τους υπόλοιπους που ασχολούνται με παιδιά να προστατεύσουν τα παιδιά πάνω σε ποιους άξονες θα δουλέψουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Προφανώς δεν μπορούμε σήμερα αύριο να αλλάξουμε την κοινωνία με εύκολο τρόπο. Μπορούμε όμως σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν ειδικοί ψυχικής υγείας να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δυνατόν από τη μία να παραπονιόμαστε σωστά για την αύξηση των εξαρτήσεων και τα στοιχεία που είπατε και πριν είναι πάρα πολύ δυστυχώς απογοητευτικά. Τις προάλλες που μιλούσαμε μια φίλη από το ΚΕΘΕΑ μου είπε ότι πλέον δυστυχώς φεύγει από την πρώτη θέση σαν εναρκτήρια ουσία στα ναρκωτικά ή κάναβη και έρχεται η κοκαίνη, φανταστείτε 14χρονα παιδιά να κάνουν χρήση κοκαίνης και 15χρονα. Και πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στο πώς εμείς θα διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες που θα προστατεύουν τα παιδιά μας. Τι θα πει καλύτερες συνθήκες? Καλύτερες συνθήκες θα πει να αναπτυχθεί ο αθλητισμός, να αναπτυχθεί ο πολιτισμός, να αναπτυχθούν οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν στα παιδιά σωστές αρχές και αξίες. Σωστές είναι η προστασία του εαυτού τους, σωστή αρχή είναι η προστασία του άλλου, η αλληλεγγύη, η φιλία, η ανιδιοτέλεια. Είναι όλα τα αντίθετα, τα αντίδοτα, να μπορούσα να πω έτσι, σε αυτά που δυστυχώς, όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, προβάλλει η κοινωνία μας στον ανταγωνισμό, στην εγωπάθεια, στην ιδιοτέλεια, η οποία προφανώς είναι αυτά που προάγουν τη χρήση και την εξάρτηση. Αυτά δεν αντέχουν τα παιδιά μας. Οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο λένε ότι στην ουσία ένας έφηβος απορρίπτει τον κόσμο στον οποίο τύχη τον έφερε και μεγαλώνει και προσπαθεί μέσα από την εξάρτηση να φτιάξει ένα δικό του κόσμο με προφανώς με λάθος τρόπο και με πολύ καταστροφικά αποτελέσματα. Άρα εμείς πρέπει να δουλέψουμε στην αντίθετη κατεύθυνση, κυρία Δουλγεράκη. Δεν είναι εύκολο αυτό προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει αν θέλουμε να προστατεύσουμε τις νέες γενιές. Μα είπατε πριν από λίγο ότι από τη στιγμή που βάζω πρώτο το εγώ και τις ανάγκες, τις χρηματικές ανάγκες που υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα, και αφήνω απ' έξω το αντίδοτο, γιατί για κάθε κεφάλαιο σε αυτά τα αντίδοτα για τα οποία μιλήσατε, αθλητισμός, αλληλεγγύη, συντροφικότητα, ανιδιοτέλεια, φιλία και πάει λέγοντας, πραγματικά είναι μεγάλα κεφάλαια και έχω πάρα πολλά πραγματικά να λέω και να κουβεντιάζουμε για ώρες. Η αλήθεια αυτή είναι, νομίζω ότι εκεί είναι που την έχουμε πατήσει πολύ περισσότερο, στις εκπτώσεις που κάναμε σε όλα αυτά τα αντίδοτα για χάρη του χρήματος και της επιβίωσης στα χρόνια των κρίσεων, των απανωτών κρίσεων, αν και πρέπει να προϋπήρχαν αυτές οι εκπτώσεις για να τις δούμε να μεγενθύνονται έτσι. Αυτή είναι η ταπεινή μου η εκτίμηση και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ισχύει αυτό που λέτε. Εγώ θα ήμουν λίγο πιο επίοικης με τους γονείς και με το περιβάλλον του κάθε ανθρώπου, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο γονιός που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να παρέχει τα απαραίτητα στην οικογένειά του, δεν είναι ένας τύπος που σκέφτεται το κέρδος σαν αυτό σκοπό. Είναι ένας άνθρωπος καθημερινός, όπως είμαστε και εγώ και εσείς και ο κύριος Λουπάκης, που προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του. Οι συνθήκες είναι. Μα αυτό είπα πριν από λίγο, ότι μπήκε η πρώτη προτεραιότητά μας στο χρήμα για την επιβίωσή μας και ξεχάσαμε τα υπόλοιπα και κάναμε εκπτώσεις στα υπόλοιπα. Είμαστε αναγκασμένοι, κυρία Δουλγεράκη. Ο σκοπός είναι να βρούμε τρόπους, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Ας σας πω κάτι πάρα πολύ απλό, ας πούμε, σε μια αυτή την ηλικία και πιο μικρή, από τα 10, από τα 11, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στο παιδί μας γιατί ο πατέρας του, η μητέρα του λείπει όλη τη μέρα και τι προσπαθεί να κάνει. Ότι προσπαθεί το κάνει αυτό με καλό σκοπό. Πολλές φορές θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι, πώς να το πω, άνθρωποι οι οποίοι ακόμα υπολείπονται στο να αντιληφθούν την πραγματικότητα. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Αντιθέτως. Ο
ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα λίγο διαφορετικά. Πολύ περισσότερο. Ναι, περισσότερο και με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, με περισσότερες ευαισθησίες. Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι που πρέπει, ένα από τα πράγματα που πρέπει, στο οποίο πρέπει να στοχεύσουμε, δηλαδή την κουβέντα, την επικοινωνία και την συνεννόηση. Νομίζω ότι όλο και πιο συχνά θα πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους κουβέντες με αυτά τα οποία ακούμε, κύριε Δουλουφάκη, διότι όταν ακούς τον κύριο Κούδα και λέει ότι εμένα μου είπανε ότι, ξέρετε, φεύγει από την πρώτη θέση και η κάναβη, πάει η κοκαίνη που με ανησυχεί, και ότι όλα αυτά τα αντίδοτα πρέπει να τα ξαναφέρουμε μπροστά μας, τα αντίδοτα τα οποία ανέφερε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, νομίζω ότι όλο και πιο συχνά πρέπει να γίνονται τέτοιες κουβέντες για να μαθαίνουμε οι μεγάλοι προς όφελος των παιδιών μας. Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, και εμείς σαν Ένωση αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε. Κοιτάξτε, δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μία εκδήλωση που θα κάνουμε εμείς θα αλλάξει ριζικά όλη την κατάσταση του απέναντίας. Απλά προσπαθούμε να αναδείξουμε και να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερους γονείς, ώστε να αντιληφθούν ακριβώς αυτή την πραγματικότητα και να μπορούν να τη διαχειριστούν. Εμείς σαν Ένωση επίσης προσπαθούμε να δείξουμε και τις ελλείψεις που υπάρχει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως ανέφερα στην αρχή. Όταν λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Κούδας πάρα πολύ σωστά, ότι το αντίδοτο σε όλες τις εξαρτήσεις είναι ο αθλητισμός, η παιδεία, οι αισθητικές τέχνες, και βλέπουμε αντιθέτως ένα σχολείο που, ας πούμε, π.χ. σταματάει η θεατρική αγωγή μετά την τρίτη δημοτικού. Ναι, μην το αναφέρετε αναλυτικά. Εγώ δεσμεύομαι να το κάνουμε πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει ο χρόνος μου με πιέζει. Ναι, το κατάλαβα. Απλά βλέπουμε δηλαδή ότι μέσα σε ένα σχολείο δεν προάγεται η κοινωνικότητα, η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα. Αντιθέτως, είναι ένα ανταγωνιστικό σχολείο, το οποίο οδηγεί ακριβώς όλο και περισσότερο στην απομόνωση των παιδιών και στην καλλιέργεια του εγώ πάνω απ' όλα. Ένα πρωί θα είστε καλεσμένος και εσείς και ο κύριος Κούδας για να τα πούμε πολύ πιο αναλυτικά για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο σας. Καλημερίζω. Και εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε τους γονείς τη Δευτέρα 6 ώρα στο Γυμνάσιο Λυκανασού.